Δικαιωματικά μπορεί να χαρακτηριστεί, θα τολμήσω να πω, ένα μικρό τοπικό έθιμο. Η απόψινή βραδιά είναι ένα ωραίο διάλειμμα από την καθημερινότητά μας. Ένα όμορφο στιγμιότυπο στην πορεία μας. Το στιγμιότυπο αυτό όμως έχει και δυναμική και σκοπό. Συμβάει σε συναδέλφωση μεταξύ των εργαζομένων της αστυνομικής οικογένειας, το οποίο στις μέρες μας είναι απαραίτητο εφόδιο για τη δουλειά μας. Συνδυάζει ακόμα την καλλιέργεια αγαστής συνεργασίας αστυνομίας και τοπικής κοινωνίας. Ας έχουμε πάντα στο μυαλό μας, αστυνομικοί αλλά και απλοί πολίτες, ότι ο αστυνομικός θεσμός είναι θεσπισμένος παγκόσμια από τις οργανωμένες κοινωνίες των ανθρώπων με κύριο σκοπό την προστασία της ένομης τάξης, την εναρμόνιση και την εφαρμογή των νόμων. Η Ένωσή μας, ως συνδικαλιστικός φορέας, έχει ως ιδρυτικό σκοπό και βασικό λόγο ύπαρξης την προάσπιση και την προώθηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, τους οποίους εκπροσωπεί. Προσπαθεί παράλληλα να διευκολύνει το έργο των αστυνομικών υπαλλήλων και των αστυνομικών υπηρεσιών, συμπληρώνοντας κενά και εξομαλύνοντας τα εφόδια που προκύπτουν από την αδύναμη κεντρική εξουσία. Αποδεδειγμένα σήμερα, δυστυχώς, τα κενά είναι μεγάλα. Στη δεύτερη αυτή μας δράση, που άνετα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως καταλυτική, βασικό μας στήριγμα είναι η ανιδιοτελής αλληλοβοήθεια και αλληλεγγύη της τοπικής κοινωνίας, είτε φορείς, είτε απλοί ιδιώτες. Η μη υπόχρεη τοπική κοινωνία, βοηθώντας το έργο της αστυνομίας, αμείβεται ανταποδοτικά, αφού η βοήθεια που προσφέρει της επιστρέφει με τη μορφή της καλύτερης αστυνόμευσης, της εδραίωσης του αισθήματος ασφαλείας και του χαρακτηρισμού των νησιών μας ως ασφαλείς προορισμοί. Ο αντικατοπτρισμός της απόψινής εκδήλωσης δείχνει σε εικόνες αυτά που υπόθηκαν παραπάνω. Απόψε είναι βραδιά χαράς και διασκέδασης. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες που είναι εδώ απόψε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φίλους και τις φίλες που μας τιμούν με την παρουσία τους. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους δωροθέτες που παρόλες τις οικονομικές δυσκολίες συμμετείχαν στην αδιοφόρμα αγορά προσφέροντας σπουδαία δώρα. Θέλω επίσης τέλος να ευχαριστήσω ιδιαίτερα κάποιους φορείς αλλά και κάποιους πολίτες που είναι ανάμεσά μας και που δεν θέλουν την ανωνυμία τους για τη βοήθεια που προσφέρουν στο έργο της τοπικής αστυνομίας. Εύχομαι το 2016 να έχουμε όλη υγεία και αισιοδοξία. Και αφού δεν είμαστε μάγοι να αλλάξουμε με το μαγικό ραβδί τη σημερινή μας κοινωνία από τα δύσκολα προβλήματά της, που εμείς ήδη προκαλέσαμε, ας κάνουμε την αυτοκριτική μας, ας ανακρίνουμε σκληρά τον εαυτό μας, χρησιμοποιώντας και αστυνομικό όρο, ας επισημάνουμε τα λάθη μας, ώστε να μην μπορέσουμε να τα επαναλάβουμε και μόνο έτσι θα μπορέσει να έρθει η επανεκκίνηση και η ανωτική πορεία. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω την ορχήστρα μας απόψε, τη Δέσποινα την αποστολή του, τον Δομινικίδη τον Βασίλη, τον Φραντζή τον Κωνσταντίνο, τον Θωμά τον Κουτσινά στον Νίκο, τους αδελφούς Ιακουβάτου στην τεχνική υποστήριξη. Το έργο τους θα είναι βαρύ απόψε ιδιαίτερο καθώς έχουν επομιστεί τη διασκέδασή μας. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Φίλιππο τον Μποσόνη για τον στολισμό που έχει παρέξει στην αίθουσα πάνω στο τραπέζι. Θέλω να καλέσω στο βήμα τον Σεβασμιότατο να μας δώσει τις ευχές του για το 2016.